Τώρα, πάμε στον ερωτόκριτο τώρα. Πάμε σε μια πολύ δημιουργική φύση, σε μια... Έναν άνθρωπο με μία ενέργεια. Λέγαμε με αφορμή το κοστούμι του Μάριου του Καπότσι για τον επικείμενο γάμο με θα την Κόνη. Μπράβο. Ναι. Και τον Λευτέρη Πανταζή και τον Μάριο Καπότσι, ο συνδεστής ερωτόκριτος Κιμιώνης, τον συνάντησε με ένα χαλαλάπη σε μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, λέει ότι είχε φτιάξει ένα ρούχο και μετά από κάποιους μήνες το είδε στον Dolce & Gabbana. Σκάνδαλο. Φυσικά σαν να τον αντέγραψαν. Λέει πολύ ωραία πράγματα και λέει ότι το τραγικό γεγονός που έχασε το παιδί του τον έκανε να δημιουργήσει σχολεία αγάπης. Και ήταν ευτύχημα για εκείνον ο χαμός του παιδιού του. Αλήθεια. Σας ακούγεται κάπως. Αλλά δούμε ακριβώς τι εννοεί. Ναι, θέλω να ακούσουμε. Θέλω να μου πεις σε τι φάση σε βρίσκουμε τώρα. Είμαστε σε μια εκπληκτική κατάσταση, όπως λέω, πάντα. Τώρα ειδικά που έχουν ανοίξει γάμοι, έχουμε το γάμο της χρονιάς, Κόνη Μεταξά και Μάριος Καπότσης. Ωραία. Νομίζω θα αντίσει τον κύριο Πανταζή. Και του Λευτέρη τα ρούχα για το γάμο και του Μάριου. Ο Λευτέρης μου έχει πει ότι η Κόνη... Αλίμονο. Αλίμονο μας όλοι, αδέρφη η Σούζα. Σούζα. Είμαστε όλοι Σούζα στην Κόνη. Τέλος. Θεωρείς ότι υπάρχει ανταγωνισμός στον χώρο της μόδας? Φυσικό να υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν σε απασχολεί εσένα. Εσύ κάνεις την εργασία σου, κάνεις αυτό που σου αναλογεί και σε αντιγράφουν κιόλας. Έχεις δει να σε αντιγράφουν? Έχει τύχει να έχω κάνει δικό μου ρούχο εγώ και οι Dolce & Gabbana το κάνουν σε 6 μήνες. Στη ζωή σου έχει συμβεί ένα τραγικό γεγονός. Όχι τραγικό. Πώς το λες εσύ? Ευτύχημα. Γιατί το λες εσύ? Δηλαδή, όταν το δεις σαν τραγικό, σαν δυστύχημα και μπει το ρόλο του θύματος και να πούνε «Ω, καημένος ερωτόκριτος και τι έγινε και τι έπαθε και αυτό και το τραγικό». Όχι. Εκεί έχεις χάσει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, μέσα από την φυγή της ψυχής του γιού μου, έχουμε δημιουργήσει τη σχολή αγάπης αυτού. Έχω δημιουργήσει τον σύλλογο «Μανώλη μαζί μπορούμε» που βοηθάμε παιδάκια με αυτοάνοσα. Κάνουμε αυτογνωσία σε ανθρώπους χωρίς καμία αμοιβή. Υπήρχαν στιγμές που λύγησες? Δεν ήθελα να χωρίσω με τη μαμά των παιδιών για να μην, τα παιδιά να μην ζήσουν αυτό που ζούσα εγώ, επειδή είμαι παιδί χωρισμένο γονιών από 6 μηνών. Και έχοντας λοιπόν ενοχές, δεν έφευγα από έναν γάμο που δεν εξυπηρετούσε. Ένα βράδυ ένιωθα τόσο έντονα πίεση που είπα στον εαυτό μου: «Ρωτώκριτε, θες τα παιδιά σου να έχουν πατέρα ή να μην έχουν? Γιατί πιθανόν θα ασθενήσει». Έπεινα και 5-6 ντεπών την ημέρα για ασπιρίνες και πάλι είχα πονοκέφαλους. Όσο κάποια στιγμή λοιπόν το σύστημα σου λέει: «Όπα, μέχρι εδώ. Χρειάζεται να αλλάξεις». Την ημέρα που έφυγα από το γάμο μου, έγινε μια μεταμόρφωση. Δηλαδή η μεταμόρφωση αυτή με ετοίμαζε για το δρόμενο με την ασθένεια του Μανώλη που ήταν η λευκαιμία βαριάς μορφής. Γιατί μετά από 6 μήνες που χωρίσαμε με την πρώην γυναίκα μου, παρουσιάστηκε το σύμπτωμα του Μανώλη. Θέλω να μας πεις 3 συμβουλές αυτοβελτίωσης. Είναι μια πολύ όμορφη τεχνική το να υψώνουμε το ανάστημά μας, το να καθόμαστε στο κέντρο μας όρθιοι, με την μπουνιά σφιγμένη, έτσι, με τη γροθιά σφιγμένη, με το χέρι, και να λέμε «Ναι, αξίζω, αξίζω!» Με όλη μας τη δύναμη. Ο δεύτερο λοιπόν είναι η αυτοπαρατήρηση. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να παρατηρούμε τι συμβαίνει, να παίρνουμε κάποιες αναπνοές. Και το τρίτο λοιπόν που μπορούμε να πούμε σαν πληροφορία είναι η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι γκόγκ, θιβετιανό μπολ, ηχογαβάθα στην ουσία. Είναι από 14 μέταλλα που έχει και χρυσό και είναι ηχοθεραπευτικό. Καλά, είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο ερωτόκριτος πολύ. Κοινωνής. Και θέλω πολύ να τον γνωρίσω. Δηλαδή κάτι το σημείωνα ρε παιδιά, γιατί κάπου χάθηκα. Έχει δουλέψει τόσο πολύ το μέσα του. Αυτό. Και είναι τόσο συγκροτημένα αυτά τα οποία λέει ακόμα και για την απώλεια. Που εμένα με σοκάρουν. Ναι, εμένα σοκάρουν. Δεν μου είναι τόσο οικείο όλο αυτό το στάδιο που περνάς για να το ξεπεράσεις και να το αποδεχθείς αφενός. Ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει στο σημείο. Γιατί υπάρχουν τώρα γονείς που μας βλέπουν και έχουν χάσει τα παιδιά τους και το θεωρούν αυτό λίγο διαστείο. Να το βλέπουν κάτι ανόητο. Δεν μπορεί. Καταλαβαίνω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
περνάνε πάνω από, το βίωμα, από την ενσάρκωση, καταφέρνουν με έναν τρόπο και διευρύνουν τόσο πολύ την πνευματικότητά τους, που ό,τι έρχεται, καλό ή κακό, ναι, το αντιμετωπίζουν ως μια πρόκληση. Ουδέν κακό να με γιες καλού. Αλίμονο, δεν λέω ότι αυτό είναι κατασκευαστικά, δεν είμαστε να θρυνούμε και να πενθούμε, εννοείται. Ναι. Ο Ερωτόκριτος όμως μπόρεσε και έκανε κάτι, το αλχήμησε. Αυτό όλο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντα διατηρώ έναν προβληματισμό αν αυτά τα πράγματα είναι παγιωμένα. Δηλαδή, είναι τόσο εξωπραγματικό να μπορείς να πεις, να έχεις τη δύναμη να πεις κάτι τέτοιο για ένα παιδάκι 11 χρονών. Αφορά. Είναι κάπως που αναρωτιέμαι αν αυτά τα πράγματα που είναι πολύ ωραία, που ακριβώς και εγώ έτσι τα έβλεπα μια εποχή. Τώρα μου έχει μπει λίγο ένα ψήγμα, όχι αμφιβολία, αν είναι παγιωμένα για έναν άνθρωπο ή αν κάποια στιγμή τα βλέπει διαφορετικά και τότε λιμποτορήμα μπορεί να τα δει τελείως διαφορετικά. Ναι, ίσως αλλά έτσι επιβίωσε. Έτσι επιβιώνεις, αλλά κάποια στιγμή μπορεί μετά να σου γυρίσει διαφορετικά ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα. Δεν θέλω δηλαδή, να επεκταθώ όταν για λέει ότι είναι παρατηρητής. Εγώ θα σας πω ότι τον ακούω, μου βγάζει μια τρομερή ενέργεια, μου είναι πάρα πολύ αγαπητός, δεν σου ζητώ απλά. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι και θέλω κάποια στιγμή να τον γνωρίσω από κοντά, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει δουλευτεί ένας άνθρωπος, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν πότε θα καταφέρω να μπορέσω να πω κάτι τόσο σημαντικό και δύσκολο όπως το να μεταμορφωθείς. Δηλαδή, να βγάλεις μια τοξικότητα ή κάτι το οποίο σε κρατάει πίσω, να το αφήσεις, είτε ένας γάμος, είτε μια σχέση, είτε κάτι το οποίο σε μολύνει ή σε πάει πίσω εσένα προσωπικά, και να πεις ότι εγώ αλλάζω, μεταμορφώνομαι σε εισαγωγικά το μέσα μου και το θωρακίζω. Πόσο δε μάλλον διαχειριστείς την απώλεια. Και προφανώς υπάρχει και μια λεπτομέρεια η οποία μας διαφεύγει, επειδή σ' άλλο το 11χρονο παιδί είχε μεγάλη μάχη να δώσει και δοκιμασία. Προφανώς όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε πολύ να ταλαιπωρείται τόσο πολύ, μπορεί τότε να πούμε τη βαριά εντός εισαγωγικών λέξη ότι ήταν ευτύχημα. Αυτό το λεγόμενο ξεκουράστηκε. Είπε πολλά στη συνέντευξη στη Μαρίνα Χαραλάμπους. Σταθήκαμε σε αυτό, δεν ξέρω γιατί. Γιατί σου χτυπάει το διαδίκτυο. Μας πονάει όλα. Ήταν όλα ένα και ένα. Θέλεις για τις συμβουλές της αυτοβελτίωσης. Θέλεις για, ακόμα και για τον τρόπο που αξίζω και τον τρόπο που υψώνεις, ορθώνεις το ανάστημά σου. Ξέρετε που δεν είναι έξω από όλο αυτό και το παρακολουθεί, το φαίνεται λίγο αστείο. Ναι. Δηλαδή, λίγο για μένα που είμαι εκτός όλου αυτού, το βλέπω λίγο και οπ, τι είναι τώρα αυτό. Για μένα που το κάνω. Π.χ. τη σύση μπορεί να το κάνει και να τη βοηθάει, εγώ το σέβομαι. Ναι, απόλυτα. Ναι. Το θέμα είναι, είναι όλα αυτά τα αυτοβελτίωση να μην έχουν να κάνουν μόνο με το αξίζω. Ναι, ναι, σίγουρα. Να προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα. Με το δάσκαλε, σε ευχαριστώ για όσα. Πολλές φορές όταν κάποιος σε φέρει σε δύσκολη θέση, ναι, λες είναι ένας δάσκαλος ο οποίος έχει έρθει να μου διδάξει κάτι. Φοβερό, και εκείνη να την μου διδάξει να υπομονή, ας πούμε. Wow. Σα θαυμάζω και εγώ το δουλεύω το καλά, μέσα καθόλου, μου, αλλά ακόμα δεν είμαι μάλλον τίποτα σε baby steps φάση. Λοιπόν, το ευχόμαστε καλύτερα. Περιμένουμε και όλες, είδατε, απάντηση και για τον Λευτέρη Πανταζή, όχι μόνο για τι τον... Τι θα βάλει, για να δούμε. Τι ωραία.